Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεκάδες σωματεία είναι στο πόδι, προετοιμάζοντας την κλιμάκωση της πάλης και φυσικά την κινητοποίηση ενόψη και της φετινής ΔΕΘ. Ήδη συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα των συνδικάτων, πραγματοποιούνται μια σειρά από συσκέψεις και περιοδίες όρου δουλειάς, ζωντανή συζήτηση με συναδέλφους από όλους τους κλάδους. Έχουμε πλούσια πείρα στην οποία πατάμε μέσα από τους αγώνες που δώσαμε το τελευταίο διάστημα για τα εργασιακά, το ασφαλιστικό, την παιδεία και άλλα. Φυσικά ξεχωρίζει η μαχητικότητα και η μαζικότητα των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήσαμε με αφορμή το νομοσχέδιο έκτρωμα Χατζηδάκη. Και για να μην ξεχνιόμαστε, να το ξανατονίσουμε ότι αυτά τα νομοσχέδια θα μείνουν στα χαρτιά. Πατώντας σε αυτή την πείρα και δίνοντας τη δράση μας στο περιεχόμενο που πρέπει, δεσμευόμαστε ότι χιλιάδες εργατών θα υποδεχτούν αγωνιστικά τον Πρωθυπουργό και τα όποια κυβερνητικά στελέχη έρθουν στην πόλη μας με σκοπό να ανακοινώσουν τη συνέχιση αυτής της διαχρονικά εγκληματικής πολιτικής που ασκείται σε βάρος μας. Χαιρετίζουμε και τους φορείς αγώνα των βιοπαλλεστών αγροτών στην Ήπεθρο, των μικρών επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις που ήδη παίρνουν αποφάσεις, αναπτύσσουν τη δράση τους και προετοιμάζουν τη δική τους συνδρομή για μια πραγματικά μαζική κινητοποίηση. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ορισμένων, πρώτων και καλύτερων των ανθρώπων της εργοδοσίας στο οργανωμένο κίνημα, η κινητοποίηση της ΔΕΘ δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική πρωτοβουλία. Ποτέ δεν ήταν τέτοια και πόσο μάλλον φέτος, που μετράμε χιλιάδες νεκρών από τον ιό, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένων δασών, σφαγιασμένα δικαιώματα και τη μετατροπή σε στάχτες των ζωών μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Σε πείσμα αυτών των δυνάμεων, εμείς συνεχίζουμε αποφασιστικά και όπως έχουμε ήδη δηλώσει, κλιμακώνουμε την πάλη μας. Και ας τρέχουν οι πλειοψηφίες στη ΓΕΣΕ, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αλλού, να προλάβουν και να δηλώνουν όπου βρουν ότι για άλλη μια φορά, στα πλαίσια και της φετινής ΔΕΘ, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Το ότι το σύστημα υγείας παραμένει ξεδοντιασμένο, το ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα μετατρέπονται σε κουρελόχαρτα στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αλλού, η απουσία αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων χάρη στη λογική κόστος-οφέλους, οι πρωτόγονες πλέον συνθήκες δουλειάς οφείλονται κάπου. Χιλιάδες εποχικά απασχολούμενοι στον επισκεπτισμό και τουρισμό έμειναν εντελώς ξεκρέμαστοι και με το δικαίωμα της επαναπρόσληψης να είναι υπό αμφισβήτηση. Οι εργαζόμενοι στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετς αγκομαχούν από την εντατικοποίηση και τη διεύρυνση των ωραρίων. Χιλιάδες και χιλιάδες συναδέλφων σε όλους τους κλάδους μετράνε τις πηγές τους χάρη και στα νέα εργαλεία που η κυβέρνηση παραχώρησε στη μεγαλοεργοδοσία, όπως είναι το πρόγραμμα συνεργασία και η διεύρυνση της τηλεεργασίας. Εκατοντάδες τραπεζοϋπάλληλοι οδηγούνται στην ανεργία ή σε αναγκαστικές μεταθέσεις. Τα παραπάνω και πολλά ακόμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποτελέσματα συγκεκριμένης πολιτικής που και η σημερινή κυβέρνηση συνειδητά ασκεί και συνεχίζει. Μιας πολιτικής που ακολούθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα παριστάνει τον υπερασπιστή μας, παρόλο που ανεξάρτητα από τις επιμέρους τιμένες κουκουρομαχίες, δεν έβγαλε και ούτε πρόκειται να βγάλει άχνα για την ουσία των πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς να το κάνει άλλωστε, αφού μια χαρά έχουν καταμυρίσει τους ρόλους μεταξύ τους, προκειμένου να προσανατολίζουν τον λαό, έτσι ώστε να συνεχίζουν να διασφαλίζουν κέρδη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους λίγους, σκορπάτοντας φτώχεια και εξαθλίωση στους πολλούς. Και ας μην τρίβουν τα χέρια τους ορισμένοι, οι οποίοι αξιοποιώντας τον εμβολιασμό ως πρόσχημα, ετοιμάζουν νέα επίθεση σε βάρος των εργαζόμενων. Τα συνδικάτα από την πρώτη στιγμή έχουν ταχθεί υπέρ του καθολικού, δημόσιου και δωρεάν εμβολιασμού. Έχουν απαιτήσει να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση των εργαζομένων από ειδικούς επιστήμονες και τους γιατρούς εργασίας στους χώρους δουλειάς. Δεν θα δεχτούμε καμία επίθεση στα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Καμία αναστολή σύμβασης, καμία απόλυση, καμία πειθαρχική δίωξη, ειδικά των συναδέλφων υγειονομικών και εκπαιδευτικών. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, αφού με τον νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έδειξε το δρόμο στην εργοδοσία για να εξαπολύσει ένα νέο γύρο επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντί να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να υποχρεώσει τους εργοδότες να πάρουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, αντί να ενισχύσει την ουσιαστική επιστημονική ενημέρωση για την ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού, επιδιώκει με την πολιτική της να αναγάγει την προστασία της υγείας αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων. Με βάση τα παραπάνω και για τον ακόμη καλύτερο συντονισμό της δράσης μας,
έχουμε προγραμματίσει ευρεία σύσκεψη την 5η 26 του μήνα στις 8 το βράδυ στο Λευκό Πύργο. Ήδη είναι δεκάδες και συνεχώς πληθαίνουν τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορές αγροτών και επαγγελματιών, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε σωματείο, σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή να παρευρεθεί και να συμμετέχει σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Στην προσπάθεια για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εργαζομένων δεν περισσεύει κανείς. Βάση συσπήρωσης δυνάμεων δεν μπορεί παρά να είναι κοινή πάλι για κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, για μέτρα προστασίας εντός και εκτός δουλειάς, για θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας, για πλήρη και σταθερή εργασία για όλους, για ουσιαστική στήριξη όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, θα θέλαμε να στείλουμε για άλλη μια φορά μήνυμα στήριξης στον δίκαιο αγώνα των πυρόκλητων που οργανώνονται και παλεύουν για πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, για να μην μείνει κανείς χωρίς ουσιαστική στήριξη. Εκφράζουμε έμπρακτα και την αλληλεγγύη μας. Ήδη παραδώσαμε μια πρώτη δόση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και συνεχίζουμε. Θυμίζουμε ότι έχουμε προγραμματίσει και συναυλία αλληλεγγύης προς τους πυροπαθείς αμέσως μετά τη σύσκεψη την 5η στο Λευκό Πύργο. Χαιρετίζουμε τη θερμή ανταπόκριση των εργαζόμενων που έχουν ήδη εκφραστεί και τους καλούμε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Και τέλος, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας προς το λαό του Αφγανιστάν, ο οποίος εδώ και χρόνια πληρώνει με αίμα τις συνέπειες από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε αυτό το χρόνο έγκλημα συνένοχες είναι επίσης και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Με δική τους ευθύνη ο ελληνικός λαός πλήρωσε και πληρώνει πολλά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ οι κίνδυνοι για τον ίδιο συνεχώς αυξάνονται μόνο και μόνο για να θωρακιστούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας στα πλαίσια των διεθνών ανταγωνισμών. Με βάση όλα τα παραπάνω, αναδεικνύεται ότι έχουμε έναν και μόνο δρόμο, αυτόν τον οργανωμένο αγώνα συνεχίζουν αποφασιστικά και χωρίς να ξεστρατίζουν.